Τώρα που υπάρχει το ομόφωνο ψήφισμα θα το εκτελέσω μέχρι κεραίας, ξεκαθάρισε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννη Σέγκο για την πρόθεση της κυβέρνησης να δημιουργηθεί hot spot προσφύγων στο πεδίο βολής γουβών. Το πρωί, η αντιπροσωπεία του Δήμου Χερσονήσου, αποτελούμενη από τον Δήμαρχο και τον Επικεφαλής τη Αντιπολίτευση, Γιάννη Μαστοράκη, επισκέφθηκε τον διοικητή τη ΕΑΠ, ταξίαρχο Βασίλη Βασιλιάδη, με θέμα συζήτηση την αντίθεσή του στην κλειστή δομή φιλοξενία, μετά και από την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που καταψήφισε τη δημιουργία του hot spot. Απλά θέλω να καταθέσω απερίφραστα ότι τώρα που υπάρχει το ομόφωνο ψήφισμα, θα το εκτελέσω μέχρι κεραία. Να θυμίσουμε πω ο Δήμο Χερσονήσου αποτελεί έναν από του πιο τουριστικού Δήμου με 80.000 κρεβάτια και η τοπική κοινωνία αντιδρά καθώ θεωρεί ότι θα υποβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν. Ο Δήμαρχος υπογράμμισε σε όλους τους τόνους ότι τέτοιες αποφάσεις δεν μπορούν να παίρνονται ερήμην της τοπικής κοινωνίας. Οι σχεδιασμοί ερήμην των τοπικών κοινωνιών δεν πρόκειται και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Ο Δήμος Χερσονήσου ανέκαθεν, το έχει αποδείξει άλλωστε, είναι φιλόξενος Δήμος. Το δείχνει κάθε χρόνο και καθημερινά. Αυτό όμω το οποίο ζητείτε ή σχεδιάζεται την πολιτεία ερήμην των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Και πρέπει πλέον να πω ω εντολοδόχο του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου ότι δεν θα γίνει αποδεκτό. Ο κύριο Έγκο θα μεταβεί και στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα για να συνομιλήσει με του αρμόδιου, καθώ ο διοικητή τη ΕΑΠ μπορεί να εκτελεί, αλλά δεν παίρνει τι αποφάσει. Χτε το μεσημέρι μίλησα με το Διευθυντή του κύριου Υφυπουργού. Μετέφερα τη βούλησή μα αυτή. Τώρα θα το κάνω πιθανότατα και εκ του σύνεγγυ κατηδίαν, καθώ αφού υπάρχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλω να την εκτελέσω, θα την εκτελέσω και πιθανότατα να μεταβώ και να κάνω ραντεβού αρμοδίω πλέον με τον ίδιο τον Υπουργό, εφόσον κατορθώσουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού. Υπάρχουν και άλλε κινήσει που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν αυτέ. Τέλο, η πρόθεση για τη δημιουργία κλειστή δομή προσφύγων στο πεδίο Βολή Γουβών μπορεί να μην έχει επίσημα ανακοινωθεί, αλλά φαίνεται σύμφωνα με τον κύριο Σέγκο πως το Υπουργείο βαδίζει προς αυτή τη λύση. Επιβεβαιώνεται εκείνο το οποίο δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, καθώς δεν έχουμε την ενημέρωση που θέλουμε, θα επιδιώξουμε να την έχουμε, αν το ενδιαφέρον για το πεδίο βολή γουβών αποτελεί βεβαιότητα ή απλά ελέγχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις προκειμένου να φτιάξουν αυτή τη δοή. Η πληροφόρηση όμως που έχω δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ότι μάλλον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οδηγείται στη λύση των γουβών. Γιατί δεν θέλω να δοθούν λάθο εντυπώσει στην τοπική μα κοινωνία. Οδηγείται στη λύση των κουβών.